Για εργασιακό μεσαίωνα, μιλά σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Λαϊκής Συσπήρωση, δεδομένου ότι 100 συμβασιούχοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι απλήρωτοι για τον μήνα Δεκέμβριο. Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσαν στην Δημοτική Αρχή, τους απάντησαν με μια σειρά προφάσεων και δικαιολογιών, ενώ βάσει των τελευταίων λεγόμενων τους, η πληρωμή του Δεκεμβρίου θα γίνει κάποια στιγμή έως τον Απρίλιο. Εκδώσαμε αυτή την ανακοίνωση ως Λαϊκή Συσπήρωση με το αίτημα να πληρωθούν το Δεκέμβριο, άμεσα τώρα να πληρωθούν, οι 100 περίπου συμβασιούχοι του Δήμου, γιατί από ό,τι τους έχουν πει, πρόκειται τον μήνα Δεκέμβριο να τον πληρωθούν έως και τον Απρίλιο του 2021. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα στο Δήμο και τα προηγούμενα χρόνια συνέβαινε. Δεν έχουμε όμως καταλάβει ποτέ για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλος λέει ότι είναι θέμα του ταμεία, άλλος λέει είναι θέμα διαδικασίας. Άλλος έτσι το έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Επειδή πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα των απλήρωτων συμβασίουχων, που το μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι σχολικές καθαρίστριες. Θα σας πω ότι είναι οι 75 μόνο είναι σχολικές καθαρίστριες, για τις οποίες έγινε τόσος μεγάλος αγώνας και λίγο να καλυτέρευσαν, ας το πούμε, οι συνθήκες εργασίας τους. Έγιναν πλήρους ωραρίου όλες όπως το διεκδικούσαμε. Τώρα πρέπει να πληρώνονται. Δεν είναι η εποχή για να μένει ο κόσμος απλήρωτος. Εμείς ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουν αυτά τα χρήματα τώρα μέσα σε αυτό το μήνα. Η παράταξη εστιάζει στις δυσκολίες που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης και των γενικότερων οξυμένων κοινωνικών αναγκών. Εξηγούν πως το ίδιο συνέβαινε και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει σοβαρή δικαιολογία ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να μείνουν στον αέρα. Καλούν τους ίδιους τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν μαζί με τα ταξικά σωματεία όλα όσα τους ανήκουν. Είναι ευαίσθητος ο τομέας ιδιαίτερα της καθαριότητας των σχολείων, γιατί αρχίσαν και ανοίγουν. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο αριθμός το 75 δεν επαρκεί. Είναι ο ίδιος με τον περσινό, όταν δεν είχαμε πανδημία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό που δουλεύουν οι άνθρωποι θα πρέπει να αμείβονται. Αλλά δεν είναι μόνο. Υπάρχει και ένας άλλος αριθμός, τον οποίο κατά προσέγγιση το βάζουμε, γιατί στοιχεία δεν έχουμε επακριβώς να πούμε. Πάντως, το σημαντικότερο είναι που, κατά τις εκτιμήσεις μας, πρέπει γύρω στα 350 άτομα μόνο στο Δήμο να είναι συμβασιούχοι. Δηλαδή, εδώ πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα ότι πια η μόνιμη και σταθερή δουλειά πάει περίπατο. Άλλοι τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου και χρόνο με το χρόνο χειροτερεύουν οι εργασιακές σχέσεις. Φαίνεται ότι χωρίς τους συμβασιούχους οι υπηρεσίες των Δήμων, όχι μόνο του δικού μας, όλων των Δήμων, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό, θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένας συνολικότερος αγώνας για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να μην περιμένουν ούτε την αλλαγή του Δημάρχου, ούτε την αλλαγή της κάθε κυβέρνησης. Γιατί όλοι αυτοί δουλεύουν πάνω στην ίδια πολιτική, που σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης και λιγότερα δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά. Δηλαδή, ο κόσμος να βρίσκει με τα χίλια ζόρια μια δουλειά και εκείνοι άλλες φορές να είναι κάκοπληρωμένοι ή απλήρωτοι τελείως.